Τι κάνει κάποιος στην αδειά του, πάει στο μεγάλο 300 της γειτονιάς του και ξοδεύει 20 ευρώ και κάτι σε χαζομάρες. Αυτό έκανα. Λοιπόν, να σας δείξω βασικά τι πήρα. Πήρα αυτήν εδώ την τσάντα θαλάσσης, την οποία την είχα στα μπάρι και την έβλεπα πάρα πολύ καιρό. Πήγαινε ερχόμουν, την έβλεπα, λέω όχι δεν θα την πάρω, έχω τσάντα θάλασσας. Και πήγα σήμερα, λέω αν υπάρχει ακόμα θα την πάρω. Τιμή την πήρα με τελική τιμή 6,90. Είναι αδιάβροχη. Έτσι είναι πολύ καλοκαιρινή, δεν ξέρω, μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει το κατάλληλο μέγεθος για μένα, δεν θέλω να είναι ούτε υπερβολικά μεγάλη ούτε μικρή. Έχει έτσι αυτό το τριγωνικό, έτσι πηγαίνει. Σας είπα τιμή 6,90 τελική τιμή. Αυτό εδώ ήταν το πρώτο μου απόκτημα από το 300 και μέσα έχω τα υπόλοιπα που πήρα. Η μία χαζομάρα πίσω από την άλλη, ετοιμαστείτε. Λοιπόν, πήρα αυτά εδώ. Τι είναι? Είναι σκουφάκια για το μπάνιο. Αν βάφεις τα μαλλιά σου, που εγώ δεν τα βάφω. Αν θέλεις να βάλεις μάσκα στα μαλλιά σου και θέλεις να τα αφήσεις για λίγο, το βάζεις. Βασικά πήρα και για τη μαμά μου, οπότε έχει πάρα πολλά μέσα. Έχει νομίζω 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 ευρώ. Ωραιότατα. Πήρα τα αγαπημένα μου ξεβαφτικά νυχιών. Τα είχε 1 ευρώ το ένα, γι' αυτό τα πήρα, ενώ συνήθως τα βρίσκω 2 ευρώ. Που βάζεις μέσα το δάχτυλο και φέρεται η όζα. Αυτό. Λοιπόν, πήρα αυτά εδώ, είναι τα σφουγγαράκια του μπάνιου, εγώ τέτοια χρησιμοποιώ, τα αλλάζω πάρα πολύ συχνά, μπορώ να τα αλλάζω και κάθε εβδομάδα σχεδόν. Τα 3, 1 ευρώ. Πάντα χρήσιμα να υπάρχουν. Λοιπόν, πήρα αυτό εδώ, τώρα τι μου άρεσε και το πήρα, είναι ένα ποτηράκι πλαστικό για καφέ. Βασικά το πήρα για τη δουλειά μου, γιατί το άλλο που είχε σπάσει, για φραπέ, 1 ευρώ και αυτό. Πήρα αυτό εδώ το μεγάλο κλάμερ, γιατί είχε σπάσει το δικό μου. Σπάνε συνέχεια τα δοντάκια, δεν ξέρω πώς τα καταφέρνω. Μάλλον κοιμάμαι με αυτά γι' αυτό. Πήρα αυτό εδώ το πιο μικρό κλαμεράκι. Νομίζω είχε 50 λεπτά κρυβούτσικο, ήταν αυτό 50 λεπτά τώρα αυτό εδώ. Λοιπόν, πήρα αυτό εδώ το καθρεφτάκι για την τσάντα μου. 1 ευρώ. Άλλο ένα κλαμεράκι. Πήρα αυτές εδώ τις αγιονάρες για μέσα στο σπίτι. Τις είχε νομίζω 1,5 ευρώ, γι' αυτό τις πήρα. Μια χαρά, μπλε σκούρο με γαλάζιο. Έχει και στρασάκια λίμωνο. Τέλεια. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τι να πω δηλαδή με τον εαυτό. Λοιπόν, θα σας δείξω τι πήρα. Πήρα αυτό εδώ το χελωνάκι. Το οποίο είναι υποτίθεται για Feng Shui. Έτσι είχα διαβάσει κάποτε σε ένα περιοδικό. Το βρήκα 1 ευρώ από το κατάστημα. 1 ευρώ τώρα δεν μπορώ να το ανοίξω και εκνευρίζομαι. Ναι, το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο για 1 ευρώ. Για στολίδι μέσα στο σπίτι και για δωράκι ακόμα. Κοίτα το. Έχει τα στρασάκια του και αυτά. Νομίζω δεν ξέρω τι φέρνει η χελώνα. Κάτι φέρνει, καλό πάντως. Πήρε και ένα χελωνάκι. Ούτε στη ζάκηθο να πήγαινα. Στη ζάκηθο δεν είναι που έχει χελώνες. Ξέρω που έχει χελώνες. Πήρα αυτό εδώ. Το μ' άρεσε. Είναι τη Λουνταν Μέι. Περακότα λέει μπλάσερ. Είναι σε αυτό εδώ το ροδακινο ροζ, με πάρα πολύ έντονο σήμερ και πολύ καλή απόδοση. 1 ευρώ και αυτό, 1,5 ευρώ ψέματα, 1,5 ευρώ. Για να δούμε τι άλλο πήρα. Α, ναι, και τελευταίο. Πήρα άλλες δύο όζες από τη σειρά της Golden Rose, από τη τετράγωνη σειρά, τη σταθερή αυτή με το φαρδί πινέλο. Πήρα το νούμερο 12 και το νούμερο 50. Έχω άλλα 2 ή 3, οπότε γίνανε 5, ναι, 5 γίνανε. Αυτά. Νομίζω δηλαδή, για κάτσε να δω. Έχει το καλό μέσα, όχι. Α, η τσάντα μέσα έχει και αυτό εδώ, ενσωματωμένο. Αυτά τα ψώνια μου. Τι να πει κανείς για τα ψώνια της Αλληνής. Λοιπόν, φιλιά πολλά, καλό να περνάτε. Γεια σας.